Αγαπητοί μου φίλοι και αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε. Ευρισκόμεθα εδώ στο όμορφο νησί, στα Τριζόνια του νομού Φωκίδος. Σήμερα εκπέμπουμε πάνω από το νησί. Παρότι είναι μήνας Οκτώβριος, εν τούτης η ζέστη είναι πάρα πολύ και η θάλασσα εδώ πάρα πολύ γαλήνια και ήρεμη. Αυτή την ηρεμία και τη γαλήνη, αυτή την ειρήνη της ψυχής, να σας τη χαρίζει πάντοτε ο Χριστός μέσα στις ψυχές σας. Και να θυμόσαστε, μόνον ο Χριστός χαρίζει την ειρήνη, τη δικιά του ειρήνη. Όχι την ειρήνη του κόσμου, αλλά την ειρήνη που μοιράζει και σκορπίζει ο Χριστός στις καρδιές των ανθρώπων. Όσοι ωφελείστε από τα βίντεό μας και από το κανάλι μας, παρακαλώ εκεί που λέει εγγραφή, να εγγράφεστε, να το διαδίδετε, να τα ανεβάζετε στο δικό σας προσωπικό προφίλ και να το κοινοποιείτε αν θέλετε να βοηθηθούν και να στηρίξουμε και άλλους ανθρώπους. Σήμερα ζούμε σε μία νέα εποχή. Αυτή τη νέα εποχή την ονομάζουν New Age. Είναι μια νέα εποχή όπου πάρα πολλοί άνθρωποι και ιδιαίτερα νέοι εμπλέκουν με τελετές μαγείας, με ταρό, μπλέκουν μέσα με το διαδίκτυο, με medium, με χαρτορίχτρες, με καφετζούδες, με αποτέλεσμα να καταστρέφουν τελικά την ψυχή τους, διότι νομίζοντας ότι παίζοντας με τη χαρτομαντία, με την αριθμομαντία, νομίζουν ότι αποκτούν δυνάμεις προσωπικές δικές τους, χωρίς να γνωρίζουν ότι στην ουσία πίσω από όλα αυτά κρύβεται ο διάβολος. Το καταλαβαίνουν όταν αρχίζει να καταστρέφεται η ζωή τους. Η προσωπική ζωή τους, ο γάμος τους, οι σχέσεις τους, να διαλύονται, να μένουν ανήπαντροι, να μην μπορούν να παντρευτούν και αναζητούν την αιτία. Μα η αιτία δεν είναι τίποτα άλλο. Κάλεσαν με όλα αυτά που έκαναν το διάβολο στη ζωή τους. Με όλα αυτά τα δίθεν αθώα παιχνίδια κατέστρεψαν και τα επαγγελματικά τους και τα προσωπικά τους και την οικογένειά τους. Και προκοπή δεν βλέπουν παρά μόνο εάν μετανοήσουν ειλικρινά και επιστρέψουν ξανά με εξομολόγηση, με μετάνοια, με θεία κοινωνία, επιστρέψουν κοντά στο Χριστό και στην Εκκλησία Του. Την Ορθόδοξη Εκκλησία, η μόνη αληθινή και πραγματική Εκκλησία. Όλες οι υπόλοιπες είναι ψευδοεκκλησίες, ψευτοαιρέσεις, είναι αδελφοί μου, πλάνες του σατανά, ώστε να πλανεί ο δαίμονας τον άνθρωπο για να χάσει τη σωτηρία του. Θα σας διαβάσω σήμερα ένα email που έλαβα και θα σας πω ψεύτικο όνομα, γιατί δεν θέλω να αποκαλύψω το όνομα της κοπέλας που μου έστειλε. Και μου γράφει, «Πατέρα Νεκτάριε, μέσα από τα βάθη της συνείδησής μου, νιώθω υποχρεωμένη να ομολογήσω πλέον την ορθόδοξη πίστη μου, όσα είδα και βίωσα τα τελευταία χρόνια. Η τελευταία φορά που με κοινώνησαν οι ιερείς, οι γονείς μου, ήμουν 10 ετών και από τότε μέχρι τα 30 μου υπάρχει ένα κενό πλέον στη ζωή μου. Θυμάμαι τη μητέρα μου όταν ήμουν κοριτσάκι που καθόταν με τις φίλες της και έλεγε δήθεν τον καφέ. Επίσης τη θυμάμαι που διάβαζε τον Ονειροκρίτη, διάβαζε τα κόκαλα, τη ράχη από το κοτόπουλο, για να δει το μέλλον. Όταν έφτασα στην εφηβεία κι εγώ, ο πονηρός με είχε πιάσει. Είχα διαλέξει να έχω το παρατσούκλι ντέμον. Όταν έφτασα στα 19 μου χρόνια, άρχισα να χρησιμοποιώ τα παραδείγματα της μητέρας μου και έτσι για πρώτη φορά προσπάθησα κι εγώ να πω τον καφέ. Δεν έμεινα όμως στον καφέ, αλλά μαζί με τις φίλες μου αρχίσαμε να ρίχνουμε και την πασέντζα με απλή τράπουλα. Βλέπετε το παράδειγμα των γονέων τι κάνει. Ασχολείσαι με το διάβολο, κατά διαβόλου πάει το παιδί σου. Από μικρό το μαθαίνεις με το Θεό και στην Εκκλησία. Με το Θεό θα μάθει, αδέλφια μου. Προσέξτε τη διδασκαλία και το παράδειγμα που δίνουμε στα παιδιά μας. Εκβρέφους, θυμηθείτε όταν ο Χριστός ρώτησε τον πατέρα του δαιμονιζομένου, «Από πότε το παιδί σου είναι δαιμονιζόμενο?»
και είπε «παιδιώθεν». Από τότε μπήκε ο διάβολος, διότι και ο πατέρας ασχολιόταν με τους δαίμονες. Στην εκκλησία πήγαινα μόνο περαστική από υποχρέωση, μια φορά το Πάσχα και τα Χριστούγεννα. Όταν έφτασα στα 22 μου, πήρα και μια άλλη τράπουλα και άρχισα να ασχολούμαι τότε και με τα ζωώδια. Εκεί άρχισα να επικοινωνώ και με διάφορα μέντιουμ από το τηλέφωνο, από την τηλεόραση, που έλεγαν τα ταρό για τα δικά μου τα προβλήματα αλλά και τα οικογενειακά προβλήματα που είχα στο σπίτι. Με αποτέλεσμα, πολλές φορές είχαμε οικονομικές καταστροφές. Όταν έφτασα στα 26, πλέον είχα στο σπίτι μου 4 διαφορετικές τράπουλες, μέσα στις οποίες ήταν και τα ταρό και η ντεστέ. Άρχισα να ασχολούμαι και με την αστρολογία, τους πλανήτες, την αριθμολογία, με αποτέλεσμα να πάθω αιμονή και να αρρωστήσω με ψυχολογικά προβλήματα. Πρέπει να το πούμε. Η κατάθλιψη, η μανία και πολλές άλλες ασθένειες γίνονται και έρχονται μες στο σπίτι, αδελφοί μου, διότι επικαλεστήκαμε μόνοι μας τους δαίμονες, οι οποίοι στο τέλος τι κάνουν, τρελαίνουν και αρρωσταίνουν τον άνθρωπο. Και γι' αυτό μακριά από τα χαρτιά. Αν έχετε τράπουλα, οποιαδήποτε τράπουλα μες στο σπίτι, πετάξτε τη τώρα στα σκουπίδια. Είναι σαν να έχετε το δαίμονα μέσα στο σπίτι σας, μέσα στο σιρτάρι σας, μέσα στον μπαούλο σας. Όπου έχετε τράπουλα, εξαφανίστε τη. Ρίχτε τη αγιασμό και πετάξτε τη στα σκουπίδια. Μαζί με τις φίλες μου λέγαμε τον καφέ και τα χαρτιά, τουλάχιστον 30 φορές την ημέρα με τις τράπουλες. Νιώθαμε ότι είχαμε ένα ιδιαίτερο χάρισμα, ότι μπορούμε να πούμε το μέλλον και πιστεύαμε ότι η τράπουλα είχε κάποια δύναμη. Πιστεύαμε σε αυτήν όπως πιστεύαμε τελικά και στον καφέ. Ομολογώ ότι το 80% από όσα έβγαιναν ήταν ψέματα και μου έφεραν καταστροφή στη ζωή μου και στο σπίτι μου. Και είχαν σκοπό να με οδηγήσουν και σε σαρκικές πτώσεις, μεγάλες σαρκικές πτώσεις. Γύριζα με τον έναν και με τον άλλον, αναζητώντας την ειδονή, μην ξέροντας γιατί. Κόντεψα να τρελαθώ, μου ήρθε κατάθλιψη. Όμως η αλήθεια είναι ότι ένα 20% έβγαιναν αληθινά από αυτά που έλεγα. Και αυτό κάνει, αδελφοί μου, ο διάβολος. Θα σου πει 5 αλήθειες και 95 ψέματα μετά. Θα σου πει 5 αλήθειες για να σε κρατάει εκεί και να πεις, να, όπως βγήκαν αυτά, μπορεί να βγουν και τα υπόλοιπα. Αυτό είναι το παιχνίδι του διαβόλου. Λέει 5 αλήθειες, 95 ψέματα και σε πλανεύει μετά και σε οδηγεί στην καταστροφή και εκεί που θέλει αυτός. Μέσα μου βαθιά ένιωθα όμως ότι αυτό που κάνω δεν είναι σωστό. Στην οικογένειά μου πήγαιναν όλα στραβά. Αρρώστιες, τροχαία ατυχήματα, φασαρίες, γκρίνια, μουρμούρα, τσακωμή, οικονομικές καταστροφές. Εγώ η ίδια αρρώστησα ψυχολογικά. Έπαθα αιμονές. Έλεγα νύχτα και μέρα το φλιτζάνι και τα ταρό. Μπας και βρω κάτι καινούριο. Έβλεπα εφιάλτες στον ύπνο μου, σκυλιά να με κυνηγάνε, γάτες να μου επιτίθονται, φίδια να με τρώνε. Η ίδια μου έσπαγα πράγματα, ήμουν επιθετική. Το πρόσωπό μου έκαιγε και το σώμα μου, για ανεξήγητο λόγο, έκαιγε. Είχα τρομερούς πονοκεφάλους, σαρκικές ορμές και ειδονές. Έκλαιγα και εγώ μου ζούσα μέσα σε μια κόλαση καθημερινή. Πλέον έφτασα 30 χρονών, όπου η απελπισία, η απογοήτευσή μου, η τρέλα, η κατάθλιψη, οι ασθένειες είχαν κυριαρχήσει στο σώμα μου. Είχα φτάσει στο μηδέν. Σκεφτόμουν την αυτοκτονία και να δώσω ένα τέλος στη ζωή μου. Δεν είχε πλέον νόημα. Η ζωή μου ήταν άδεια και κενή. Δεν υπήρχε πλέον λόγος να ζω. Έκλαιγα όλη την ημέρα και σκεφτόμουν με ποιο τρόπο θα αυτοκτονήσω. Έως ότου μια φωνή μέσα μου άκουσα να μου λέγει, «Γιατί δεν πας στην εικόνα της Παναγίας να ζητήσεις να σε βοηθήσει?» Παραξενεύτηκα.
Είχα όντως μια εικόνα της Παναγίας κρεμασμένη στο σπίτι μου. Σηκώθηκα όπως έκλαιγα και πήγα κοντά της. Όμως φοβόμουν να την πλησιάσω την εικόνα χωρίς να έχω ιδιαίτερο λόγο. Και αυτό ήταν η αρχή της σύγχυσης και της μεταστροφής μου. Την άλλη ημέρα πήρα την εικόνα αγκαλιά και άρχισα να κλαίω. «Παναγία μου, βοήθησέ με! Παναγία μου, σώσε με! Βγάλε με από αυτή την κατάσταση! Λυπήσουμε, Παναγία μου!» Και αυτό γινόταν συνεχώς για 3 μήνες. Έκλαιγα καθημερινά. Παρακαλούσα την Παναγία να με βγάλει από αυτή την κατάσταση, από την καθημερινή κόλαση που ζούσα. Μετά από χρόνια ενασχόλησης με τη μαγεία, με την αστρολογία, την αριθμολογία, τα ταρό, με όλα αυτά τα σακικά μέσα από τα ίντερνετ και τα διαδίκτυα, η Παναγία με λυπήθηκε και με οδήγησε σε έναν πνευματικό και εξομολόγο, ο οποίος κατάλαβε την κατάστασή μου και με είχε από την αρχή πολύ κοντά, διότι θέλησε να με βοηθήσει. Έκλαιγα κάθε νύχτα πάνω από την εικόνα της Παναγίας με μεγάλη συντριβή μέσα και μεγάλη μετάνοια. Όμως τα πάθη μου πλέον δεν έφευγαν εύκολα. Γυρνούσα από τον πνευματικό και ενώ γυρνούσα μετά από την εξομολόγηση, ξαναέπαιρνα τα μέντιουμ. Οι δαίμονες με έσπρωχναν. Ξαναέλεγα τον καφέ, ξαναέριχνα τον καφέ, το ταρό. Και ζούσα ταυτόχρονα σε 2 κόσμους. Δεν μπορούσα να καταλάβω ποιες δυνάμεις με έσπρωχναν. Ήμουν σε σύγχυση. Είδα την εικόνα του Ιησού να με κοιτάει τότε αυστηρά και φοβήθηκα. Κατάλαβα ότι κάτι κάνω τελικά λάθος. Στην αρχή φοβόμουν και να μπω μέσα στην εκκλησία. Δεν άντεχα να κάτσω ούτε μες στη Θεία Λειτουργία. Και εγώ ήταν το σώμα μου ολόκληρο. Είχα λογισμούς ότι ο κόσμος εδώ μέσα είναι κακός, ότι όλοι με κοιτάνε εμένα παράξενα και έφευγα. Άλλη φορά πηγαίνοντας στην εκκλησία νόμιζα ότι με ενοχλεί το λιβάνι και λιζαλιζόμουν. Μια φορά ένας μήνος αισθάνθηκα από μαύρες μύγες να έρχεται κατά πάνω μου να με καταφάνε. Οι επιθέσεις του σατανά που δεχόμουνα κάθε φορά που πήγαινα στο ναό ήταν τρομερές. Άρχισα να προσεύχομαι και τις νύχτες και έλεγα την προσευχή και διάβαζα του Αγίου Κυπριανού που διαλύει τα μάγια, μαζί με άλλες παρακλήσεις της Παναγίας και άλλων Αγίων. Έλεγα και την παράκληση του Αγίου Γερασίμου της Κεφαλονιάς, της Αγίας Ξενίας και άλλων Αγίων. Και τις νύχτες άρχιζε ο πόλεμος. Προσευχόμουν και ένα ποντίκι την ώρα που προσευχόμουν με ενοχλούσε. Ερχόταν πάνω από τη σκεπή, στη σοφίτα που έμενα και σκάλιζε τα ξύλα και μόλις σταύρωνα το σημείο εκείνο, αμέσως το ποντίκι εξαφανιζόταν. Εκεί άρχισα να καταλαβαίνω την παρουσία των δαιμόνων μέσα στο σπίτι μου. Μια άλλη νύχτα, μετά την προσευχή, είδα μια σκιά να γυρίζει μέσα στο σπίτι μου και ο πρώτος λογισμός που μου ήρθε, νόμισα ότι ήταν παρουσία του Χριστού. Δεν έδωσα σημασία. Τη νύχτα προσευχόμουν και το πρωί όμως έβλεπα τις εικόνες του σπιτιού μου πεσμένες κάτω μέσα στο δωμάτιο. Κάθε φορά που πήγαινα στον εξομολόγο για να εξομολογηθώ, είχα λογισμούς. «Μην πας, πάλι τα ίδια θα πεις και θα σε διώξει, θα τον εκνευρίσεις τον άνθρωπο. Μην του τα πεις όλα, θα σε παρεξηγήσει ότι δεν είσαι υπεύθυνο άτομο και θα σε διώξει». Ερχόντουσαν 1000 λογισμοί για να μην πάω. Εγώ όμως πήγαινα και έλεγα τις αμαρτίες μου κάθε μέρα. Πέταξα όλα τα χαρτιά από το σπίτι μου, όλες τις τράπουλες. Και έτσι αρχίνησα να βλέπω φως μέσα στο σπίτι μου. Ό,τι ήταν του παρελθόντος πλέον τα πέταξα. Άρχισα να λέω την ευχή «Κύριε Σου Χριστέ ελεησόν μου». Και τότε παρουσιαζόντουσαν αόρατες σκιές. Το σκυλάκι μου κάτι έβλεπε στον τοίχο να με πλησιάζει και βγάβγιζε. Και όσο έλεγα την ευχή, τόσο το αόρατο πνεύμα θύμωνε και το σκυλί αγρίευε, βγάβγιζε πιο δυνατά και πήγαινε προς τα πίσω, σαν να του επιτεθόταν το αόρατο πνεύμα. Και εκείνο ερχόταν κατά πάνω μου. Φοβήθηκα και εγώ. Άρχισα να λέω την ευχή «Κύριε Σου Χριστέ ελέησόν με την αμαρτωλή»
και αμέσως η αόρατη δύναμη εξαφανίστηκε και το σκυλάκι μου ειρήνευσε. Θυμάμαι ότι άρχισα να μυρίζω διάφορες μυρουδιές βρώμικες μέσα στη Θεία Λειτουργία στο σπίτι μου, άλλοτε σαν καμένο, άλλοτε σαν ακαθαρσίες και άλλοτε μες στη Θεία Λειτουργία μου ερχόταν ευωδία. Ύστερα ξαναπήγαινα να εξομολογηθώ και αφού βγήκα από την εξομολόγηση περπατούσα στο δρόμο. Σε μία άκρη του δρόμου είδα μια μορφή γριάς να με κοιτάει με σταυρωμένα τα χέρια και στα μάτια της γριάς βλέπω τον Σατανά. Αυτό κράτησε για δευτερόλεπτα, μέχρι να ανοιγοκλείσω τα βλέφαρά μου. Εκεί πλέον κατάλαβα ότι ο διάβολος θέλει να μου επιτεθεί και να μου κάνει κακό, αλλά έμαθα για την παρουσία και τα τεχνάσματά του. Η τέχνη του Σατανά στους μάγους είναι να τους αποκρύπτει και στα μέντη μου την ύπαρξή του. Νομίζουμε ότι έχουμε δικές μας δυνάμεις, είναι αόρατες δυνάμεις του καλού. Δεν θέλει ο δαίμονας να γνωρίζουν την ύπαρξή του και γι' αυτό τους χειρίζεται όλους σαν όργανά του. Τους έχει όργανό τους και χρησιμοποιεί τους μάγους, οι οποίοι έχουν την αίσθηση ότι οι ίδιοι έχουν κάποιο ειδικό χάρισμα για να βλέπουν το μέλλον. Το μέλλον εξαπαντά τους πάντες. Κρύβει ο διάβολος την παρουσία του και το πρόσωπό του. Από τα πάθη μου τα σαρκικά, ο Θεός με λυπήθηκε και τελικά μου χάρισε και ένα παιδί. Δεν είμαι παντρεμένη. Έτσι, όταν έπεφτα σε κάποια αμαρτία, παραχωρούσε ο Θεός να με πειράξει ο Σατανάς με τα παιχνίδια του παιδιού που έπαιζε μόνο του μες στο δωμάτιό μου, για να θυμάμαι ότι δεν είμαι καθαρή και ότι πρέπει να εξομολογούμε. Σήμερα είμαι 30 ετών και κάτι και ο ίδιος ο πατέρας του παιδιού με τρέχει στα δικαστήρια λέγοντας ότι είμαι τρελή, ψυχοπαθής που πιστεύω σε μάγια, όπως μου έγραψε και η δικηγόρος στα χαρτιά που μου έστειλε, και ότι έχω παρεστήσεις με σκοπό να μου εφαιρέσει την επιμέλεια του παιδιού και να με περάσουν από ψυχίατρο. Ο Κύριος όμως μου είπε: «Μη φοβηθείτε όταν σας πάνε και σε δικαστήρια και οπουδήποτε. Εγώ θα μιλώ μέσα από το στόμα μου, από το στόμα σας και το Πνεύμα του Άγιον». Πήγα σε ψυχολόγο, σε ψυχίατρο, με εντολή του εισαγγελέα, μετά από την καταγγελία του πατέρα του παιδιού, και με ρώτησε τι ήταν αυτό που με έκανε ξαφνικά να επιστρέψω στην εκκλησία 30 ετών. Όμως από δειλία και ντροπή δεν μίλησα. Το μετάνιωσα όμως πολύ, διότι δεν έκανα ομολογία πίστεως που μου δόθηκε η ευκαιρία. Εγώ που ασχολιόμουν με τη μαγεία, την αστρολογία, την αριθμολογία, τον καφέ, τα χαρτιά και όλα τα σαρκικά αμαρτήματα τόσα χρόνια, τώρα μου έδωσε ο Πνευματικός την άδεια να ξανακοινωνώ το σώμα και το αίμα του Χριστού. Με σπλαχνίστηκε ο Χριστός και με λυπήθηκε. Είμαι διατεθειμένη να ομολογήσω την πίστη μου ενώπιον δικαστηρίων, ψυχιάτρων, ψυχολόγων και σε οποιοδήποτε χρειαστεί, αν είναι θέλημα Κυρίου. Ήμουν βουτυγμένη τόσα χρόνια μέσα στο New Age, στη νέα εποχή. Ζούσα χωρίς Θεό, ζούσα την κόλαση και για τη μικρή μου μετάνοια ο Θεός μου έδειξε την αλήθεια. Είδα το φως μες στο σκοτάδι, είδα πως είναι ο παράδεισος, είδα πως ήταν και η κόλαση και πως αρκεί ένας κακός λογισμός για να πεταχτούμε από τον παράδεισο που μας χάρισε ο Θεός στην κόλαση. Είδα ότι χωρίς Θεό είμαστε ένα τίποτα και πως χωρίς τη θέληση του Θεού δεν μπορεί ούτε ένα φυλλαράκι να πέσει από το δέντρο. Ο Θεός, εγώ που φοβόμουν να μπω μέσα στην εκκλησία, κατάλαβα ότι είναι μόνο αγάπη και μας θέλει όλους μέσα στην αγκαλιά Του. Πατέρα Νεκτάριε, νιώθω μέσα μου συντετριμένη που ο Πανάγαθος Θεός μου έδειξε έλεος και με έβγαλε από τα βάθη της κόλασης. Με τη μικρή μετάνοια που του έδειξα, με τόσες αμαρτίες που έχω κάνει, στο βούρκο που κυλιόμουν μες στη λάσπη, θα μπορούσε να με αφανίσει δίκαια και να με αφήσει να καταστραφώ και να μην υπάρχω. Με λυπήθηκε όμως και με μια σταγόνα μόνο από το αίμα του Δεσπότη Χριστού
Όλο το παρελθόν μου διαγράφτηκε με την εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία. Σβήστηκε, καθαρίστηκε η ψυχή μου, με γιάτρεψε από τα πάθη. Σβήστηκαν όλα από το μυαλό μου. Ζω πλέον στον Παράδεισο. Δεν μπορώ πλέον παρακάνω κάθε μέρα το θέλημα του Θεού και είμαι έτοιμη να ομολογήσω την πίστη μου σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Και αναφέρει το όνομά της, ας πούμε ένα όνομα Γεωργία. Αυτή είναι η ομολογία της πίστεως από μια κοπέλα που έμπλεξε μες στο διαδίκτυο, έμπλεξε από τις κακές συνήθειες των γονιών της και την έσωσε ο Χριστός και η Εκκλησία. Νομίζω ότι η ομολογία της λέει πολλά. Ας προσέξουμε όσοι είμαστε μεγάλοι τα εγγόνια, ας προσέξουμε τα παιδιά μας, ας προσέξουμε τι διαβάζουν, τι ακούν, τι παρακολουθούν. Ο διάβολος μόνο καταστρέφει τον άνθρωπο. Ο Θεός του χαρίζει την ειρήνη. Αδελφοί μου, από τη νέα εποχή επέστρεψε στη σωτηρία κοντά στο Χριστό και την Εκκλησία. Η νέα εποχή του αιωσφόρου είναι μόνο καταστροφική. Όσοι προλάβουν να το καταλάβουν θα σωθούν. Όσοι δεν προλάβουν δυστυχώς θα βιώσουν και αυτή την κόλαση. Εύχομαι όλοι να στραφούμε προς τον Χριστό και να γίνει έλεος ο Θεός μας. Σε λίγες ημέρες και πάλι θα είμαστε κοντά με ένα νέο βίντεο. Ευχαριστώ για ό,τι κάνετε για το μοναστήρι μας στο τρίκορφο του νομού Φωκίδος. Σας περιμένουμε όποτε μπορείτε. Την Κυριακή που μας έρχεται, 9 του μηνός, θα ευρίσκομαι στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Σωτήρος του Βύρωνα. 6 η ώρα και θα έχω ομιλία με θέμα τα θαύματα του Χριστού και τα ψευδοθαύματα του Αντιχρίστου. Αμέσως μετά την ομιλία στον Ιερό Ναό θα σταυρώσω όλους τους πιστούς με το τίμιο ξύλο. Θα σας περιμένω λοιπόν στο Βύρωνα την Κυριακή 9 Οκτωβρίου 6 ώρα το απόγευμα στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Σωτήρος Βύρωνος. Χαίρετε αγαπητοί μου αδελφοί.